Я проведу кусочный интервью. Кириенко Димархи, Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι. Είναι τεράστιο το εγχείρημα να ομιλεί κανείς για τέτοιους μεγάλους άθρους όπως το 1940. Η δυσκολία έγκυται όχι στο να αναφέρει και να ερμηνεύσει πολιτικά και ιστορικά γεγονότα, αλλά στο να μεταφέρει όλο το κλίμα της εποχής. Ιδιαίτερα αν έχει ακροατές κάποιους που μπορεί να έζησαν έστω κάτι λίγο από εκείνα τα γεγονότα. Να μεταφέρει τα συναισθήματα, τους φόβους, τις αγωνίες των ανθρώπων που για αιώνες ολόκληρους δεν είχαν γευτεί μια περίοδο ειρήνης. Την περίοδο της τουρκοκρατίας την διαδέχθηκαν αγώνες για ανεξαρτησία. Ο Μακεδονικός αγώνας, η Βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος παγκόσμιος και σε λίγα χρόνια ο δεύτερος. Χρόνια τέλειωτα που οι Έλληνες πέρασαν χωρίς ησυχία, με την αγωνία του τι θα ξημερώσει, με την εφιαλτική μυρωδιά του θανάτου. Γενιές ανθρώπων δεν γνώρισαν τι θα πει η ειρήνη. Κι όμως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Έλληνες μπήκαν χωρίς δισταγμό, χωρίς ακανάκτηση. Μπήκαν με ενθουσιασμό, με νικητήρια διάθεση. Οι εικόνες που διασώθηκαν μας παραδίδουν αυτό το ιδιαίτερο ελληνικό κλίμα. Τα ενθουσιώδη πλήθη που γέμισαν τους δρόμους των ελληνικών πόλεων το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, πανηγυρίζοντας το άκουσμα της είδησης ότι η Ελλάδα είχε μόλις απορρίψει το ιταμότερο σύγγραφο της φασιστικής Ιταλίας, δεν υποψιαζόταν ότι την ημέρα εκείνη άνοιγε στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας ένα κεφάλαιο που σε σημασία και σε μελλοντικές συνέπειες συγκρίνεται μόνο με εκείνο του αγώνα του 21. Από τη μια η Ελλάδα, όπως αποκαλύφθηκε με το τέλος του πολέμου, απελευθέρωσε και επεξέδινε τα σύνορά της σε ελληνικές αλλά υπόδουλες έως τότε περιοχές. Από την άλλη, η ανθρωπότητα, μέσα στο βραχύτατο διάστημα των 6 χρόνων της διάρκειας του πολέμου, δίνει σε μια απόσταση αιώνων στην τεχνολογία του πολέμου. Σκεφτείτε ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκινά με τους λοφοφόρους του πολεμικού υπηκού που θέρισαν τα πυρά των Γερμανών εισβολέων στη χώρα του το 1939 και τελειώνει με δύο αμερικάνικες ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι που έγραψαν το ολέθριο επίλογο του πολέμου. Εγκλήματα πολέμου τεράστια, για τα οποία οι υπεύθυνοι δεν λογοδότησαν ποτέ. Ούτε σκέφτηκε κανείς να τους ενοχοποιήσει. Τελειοποιήθηκαν τα τεχνικά μέσα και μηχανές. Ο πόλεμος ως πατρί πάντων έδωσε την κίνηση στην επιστήμη και την τεχνολογία. Στον ανθρωπιστικό τομέα όμως η ανθρωπότητα εκτόχευσε. Δυστυχώς οι άνθρωποι ταυτίστηκαν με τη λογική της μηχανής που αναδεικνύει την αξία της δύναμης χωρίς να υπολογίζει σε ποιον και πότε εφαρμόζεται. Απέρριψαν κάθε ηθική και έδειξαν ότι αρέσκονται στα ζωώδια ένστικτα της υπεροχής απέναντι στον αδύνατο. Το νόμο της ζούγκλας που ταιριάζει μόνο στα σαρκοφόρα ζώα. Από την εποχή των σπηλαίων, πρόοδος καμιά. Για την ελληνική κοινή γνώμη εκείνης της εποχής, ο πόλεμος του 40 δεν επρόκειτο ακριβώς για έκπληξη. Δεν προέκυψε από το πουθενά. Υπήρχε μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησαν εκεί. Και αυτό το γεγονός προσδίδει μια διάσταση πιο μεγαλειώδη στην απόφαση του ελληνικού λαού για ένοπλη αντίσταση. Η άρνηση στην αξίωση της Ιταλίας δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ορμέμφητης αντίδρασης, αλλά από ό,τι φαίνεται προϊόν μιας όρημης σκέψης του λαού και της κυβέρνησής του. Δεν ήταν δηλαδή μια στιγμή απόφαση γεμάτη συναισθηματισμό και απλό ενθουσιασμό. Ήταν πολλά μαζί. Ήταν μια λογική αντίδραση γεμάτη πατριωτισμό, με έντονο πολιτικό χρώμα, αλλά και αγάπη για την ελευθερία και την πατρίδα. Υπήρχε όλο το χρονικό περιθώριο να βρεθεί μια άλλη λύση, με μικρότερο πολιτικό, οικονομικό ή και ανθρώπινο κόστος, όπως άλλωστε έκαναν και άλλα κράτη,
από όπου πέρασε ενόπλητος ο κατακτητής. Ο κόσμος με το άκουσμα της επιστράτευσης αντέδρασε με ένα συνειδητό παραλήρημα. Παραμέρισε κάθε άλλο λογισμό για οποιοδήποτε άλλο όφελος και έτρεξε σύσσωμος να υπερασπίσει την ελευθερία του, την ανθρώπινη αξία του. Τα γελαστά πρόσωπα των επιστράτων της 28ης Οκτωβρίου ήξεραν γιατί χαμογελούσαν, όπως ήξεραν καλά και το αναμενόμενο μαρτύριο. Η Ιταλία από το 1935 και μετά είχε υιοθετήσει μια επιθετική πολιτική που έφερε τα στρατεύματά της στα πεδία των μαχών της Αιθιοπίας και της Ισπανίας. Από τις 7 Απριλίου του 1939, μετά την Ιταλική απόβαση και την ευνηδιαστική κατάληψη της Αλβανίας, οι δυνάμεις του Ντούτσε ήταν παρούσες στα Βαλκάνια και τα ελληνικά σύνορα. Η Ελλάδα αισθάνθηκε άμεσα απειλούμενη και διακριτικά άρχισε να προετοιμάζεται για την πιθανή εμπλοκή της ενάντια στην Ιταλία. Η έκρηξη του Παγκόσμιου Πολέμου έφερε αυτές τις ανησυχίες σε δεύτερη μοίρα. Οι Έλληνες παρακολούθησαν από απόσταση, αλλά και με ολοένα αυξανόμενη ανησυχία την τύχη της Πολωνίας, την κατάληψη της Δανίας και της Νορβηγίας, τη σαρωτική προέλαση των Γερμανών στο δυτικό μέτωπο, στην Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Η κυβέρνηση του Μεταξά προσπάθησε να κρατήσει τη χώρα στην ουδετερότητα, αν και ήταν σαφές ότι η τύχη της Ελλάδας στη νέα αναταραχή ελάχιστα εξαρτιόταν από τις επιλογές και τις προθέσεις μιας ελληνικής κυβέρνησης. Άγγλοι και Ιταλοί άρχισαν να συγκρούνται στο Ιόνιο και τις θάλασσες της Κρήτης, που αποτελούσαν πέρασμα για τα Ιταλικά τότε δωδεκάνησα. Οι κατηγορίες προς την ελληνική πλευρά ότι βοηθούσε τους Άγγλους ή ότι τους επέτρεπε τη χρήση χωρικών της υδάτων άρχισαν να πυκνώνουν μαζί και οι προκλήσεις του Ιταλικού Ναυτικού και της Αεροπορίας, με αποκορύφωμα τον ύπουλο και άνανδρο το ορκυλισμό της Σέλης. Ελάχιστοι αφέβαλαν για την ταυτότητα του δράστη που έδρασε σαν κουκουλοφόρος, παρά την προσεκτική στάση των ελληνικών αρχών. Οι λόγοι που οδήγησαν την Ιταλική κυβέρνηση στην απόφαση για επίθεση ενάντια στην Ελλάδα είναι σύνθετοι. Μάλλον οφειλόταν στην ανατροπή των ισορροπιών των δύο εταίρων του άξονα, μετά τη στρατιωτική εγκατάσταση των Γερμανών στη Ρουμανία και την προσπάθεια του Μουσολίνη να ανταποδώσει τα τετελεσμένα με τετελεσμένα. Η κυβέρνηση του Μεταξά έδειξε προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο, αν και παραμένει η απορία για τη μη έγκαιρη επιστράτευση παρόλο που το επιζητούσαν οι επιτελείς του Μεταξά. Η κοινή γνώμη βρέθηκε πάντως έτοιμη, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στα δυτικά μέτωπα. Οι περισσότεροι είχαν εθιστεί στην ιδέα ότι το κακό θα έφτανε έως εδώ. Οι φανφαρονισμοί και οι προκλήσεις των Ιταλών είχαν εξαγριώσει τους Έλληνες. Παρά τις μικρόψυχες μεταγενέστερες αμφισβητήσεις στον δικτάτορα Μεταξά ανήκει προσωπικά η ευθύνη για το όχι, όπως ονομάστηκε η απόρριψη του Ιταλικού τελεσυγράφου στις 28 Οκτωβρίου. Το όχι δεν μπορούσε βέβαια να το πει γενικά ο ελληνικός λαός, όπως λέγεται, αλλά μόνο ο δικτάτορας πρωθυπουργός εξ ονόματος του λαού, αν και μέχρι τότε πολιτική του βιωτή, έδειχνε πως είχε και άλλη επιλογή. Έως τότε άλλωστε, όπως αναφέρει ο Σεφέρης, μοιάζαμε να έχουμε απόλυτη αλληλεγγύη με τα φασιστικά καθεστώτα. Ό,τι τα πείραζε μας πείραζε και ό,τι τα έφρενε μας έφρενε. Οι σκέψεις για την ελευθερία, για την πειθαρχία, για την ανατροφή των νέων ήταν αντιγραμμένες από το Βερολίνο και τη Ρώμη. Και πράγμα παράξενο για την Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν κατορθώσει να προσθέσουν ούτε μια διασκεδαστική σπίθα στις αντιγραφές τους. Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τα αναμενόμενα, ο Έλληνας δικτάτορας σε ανακοίνωσή του προς τους δημοσιογράφους στις 30 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία αναφέρει ότι στην προσπάθειά του να βρει διέξοδο βολιδοσκόπησε το Βερολίνο. Η λύση θα μπορούσε να είναι η προσχώρηση της Ελλάδας εις την νέα τάξη. Προσχώρηση που θα γινόταν ευχαρίστως δεκτή από τον Χίτλερ ως εραστήν του ελληνικού πνεύματος, αλλά με κάποιες θυσίες,
που συνίσταντος την παραχώρηση εδαφών στην Ιταλία μέχρι την Πρέβεζα και στην Βουλγαρία μέχρι το Δεδέακατς. Δηλαδή, όπως ακριβώς αναφέρει ο ίδιος, θα έπρεπε για να αποφύγουμε τον πόλεμο να γίνουμε εθελοντέ δούλοι και να πληρώσουμε αυτήν την τιμή. Με το άπλωμα του δεξιού χεριού της Ελλάδος προς ακροτηριασμόν από την Ιταλία και του αριστερού προς ακροτηριασμόν από την Βουλγαρία. Φυσικά δεν είναι το δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι σε μία αντιάφτην περίπτωση οι Άγγλοι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδας και με το δίκαιό του. Αλλά τότε ο ελληνικός λαός θα ετάσσεται εναντίον της κυβερνήσεως η οποία για να τον προφυλάξει από τον πόλεμο θα τον κατεδίκαζε εις εθελουσίαν υποδούλωση μετεθνικού ακροτηριασμού. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο δικτάτορας φοβόταν την επανάληψη του εθνικού διχασμού του 16 σε χειρότερη μορφή. Προέβλεπε τη διαίρεση της Ελλάδας σε τρεις. Πρώτη Ελλάς θα ήταν η επίσημος των Αθηνών, η οποία είχε φτάσει στην πόρωση και το κατάντημα για να αποφύγει τον πόλεμο να δεχτεί να γίνει εθελοντής δούλος, πληρώνωσα μάλιστα την τιμή αυτήν και με τη συγκατάθεση να αυτοκροτηριαστεί τραγικότατα. Παραδίδωσα εις την δουλεία πληθυσμούς αμυγός ελληνικούς. Δευτέρα θέτω η πραγματική Ελλάς, δηλαδή η παμψηφία της κοινής γνώμης του έθνους, το οποίο ποτέ δεν θα απεδέχεται την εκουσίαν υποδούλωση, πληρωνωμένη μάλιστα με εθνικών ακροτηριασμών αφόρητων και ισοδυναμούσαν με οριστική ατίμωση και μελλοντική βέβαια εκμυδένιση του ελληνισμού. Τρίτη θα πρόκειται μία ακόμη Ελλάς, την οποία δεν θα παρέλειπω να δημιουργήσουν με την επίκληση του δημοκρατισμού οι δημοκρατικοί Έλληνες, υπό την κάλυψη του Βρετανικού στόλου, εις τας νήσους Κρήτην και εις τας Άδας. Τελειώνει την ανακοίνωσή του στους δημοσιογράφους με τη βεβαιότητα ότι η Ελλάς θα υποφέρει. Ξέρω όμως επίσης ότι τελικώς θα εξέλθει όχι μόνο ένδοξος αλλά και μεγαλύτερη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η στάση του Μεταξά δεν είχε την ομόφωνη υποστήριξη της κυβέρνησής του. Με αυτή τη διαπίστωση συμφωνεί και ο Σεφέρης που την εποχή εκείνη κατέχει σημαντική θέση στο Υπουργείο Τύπου. Παρακολουθούσε από κοντά τα πράγματα και στο χειρόγραφο Σεπτέμβρη του 1941 με την γνωστή Οξυντέλ Κιάπου γράφει. Αν είχα να παραστήσω την ενότητα του ελληνικού λαού, θα έλεγα ότι στη βάση της πυραμίδας ήξερε πολύ καλά ο κόσμος γιατί πολεμούσε. Πολεμούσε την σκλαβιά, την κάθε σκλαβιά που έφερνε ο άξονας, γενικά και αδιαίρετα, και στους αντιπάλους μόνο των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Οι άνθρωποι του Μεταξά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ανήκαν στην τελευταία αυτή κατηγορία. Στις 28 Οκτωβρίου ο πόλεμος είναι γεγονός. Ο ελληνικός λαός παίρνει την υπόθεση στα χέρια του για να φωτίσει με το παράδειγμά του και να περάσει το μήνυμα της έως εσχάτου αντίστασης στους κάθε λογής καταριστές της εξουσίας, πάνωπλους και υπέροπλους. Η απόφαση για αντίσταση ενός μικρά πληθυσμιακά έθνους απέναντι στον γίγαντα, όπως φάνταζε σε πολλούς τότε άξονα, ήταν έξω από κάθε συμβατική λογική. Οι ελληνικές νίκες στην Αλβανία είχαν κλονίσει το μύθο του ακατανίκητου φασιστικού άξονα, εμψυχώνοντας την παραπέουσα κοινή γνώμη της Ευρώπης, σε μια περίοδο που οι δύο υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία ήταν ακόμη ουδέτερες. Οι ύμνοι και οι έπαινοι δεν εκπορεύονται μόνο από τα στόματα συμμάχων, αλλά και αντιπάλων. Ο ίδιος ο Χίτλερ, λίγο πριν να μπουν τα γερμανικά τμήματα στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1941, στην επινίκεια ομιλία του στο Reichstag, είχε ξάρει το παράτορμο θάρρος των Ελλήνων που αντιστάθηκαν παλικαρίσκια στην πανίσχυρη Wehrmacht. Τότε δεν πολέμησε μόνο ο ελληνικός στρατός, αλλά όλος ο λαός. Όσοι δεν επιστρατεύτηκαν, οι γυναίκες και τα παιδιά, πολέμησαν με τον δικό τους τρόπο. Όλος ο λαός πολέμησε. Και πολέμησαν όχι μόνο απέναντι στους Ιταλούς, αλλά και απέναντι σε έναν άλλον εχθρό, τον παρήχημόνα του 40. Σελίδες τριάμβου στα βουνά της Αλβανίας. Μία νίκη μετά την άλλη. Η αχή αέρα προκαλούσε ανατριχύλα σε όλους, και σε αυτούς που την έλεγαν και σε αυτούς που την άκουγαν. Θα τους ρίξουμε στη θάλασσα,
ενθουσιασμός, ελπίδα. Δυστυχώς αυτή η εφορία δεν κράτησε πολύ. Τη διαδέχτηκαν σελίδες απόγνωσης και ζώφου από τη γερμανική εισβολή. Από τις μαύρες μέρες της τριπλής γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής φασιστικής κατοχής. Από τις νύχτες του τρόμου του καταδότη, του συνεργάτη των κατακτητών. Από τα μπλόκα, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, την πείνα, την αρρώστια, τον αποδεκατισμό. Οι αγριότητες των κατακτητών μέχρι σήμερα ζητούν απόδοση δικαιοσύνης. Σε εκείνο λοιπόν τον αγώνα προσέτρεξαν όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Γυναίκες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, ένοπλοι, άοπλοι, χωρίς πυροβόλα όπλα, αλλά εξοπλισμένοι με ό,τι καλύτερο είχαν. Την πένα, τη μουσική, το τραγούδι, όπως και οι σημερινοί τιμόμενοι. Εψήφωναν τους Έλληνες και ανήψωναν το ηθικό τους για να μην τους καταβάλει η απελπισία. Και η συνεισφορά τους ήταν όντως μεγάλη. Γι' αυτό και θα τους θυμόμαστε πάντοτε. Για όσους δεν καταλαβαίνουν σήμερα, ο αγώνας ήταν και εκκλησιαστικό γεγονός. Η εκκλησία ήταν στο μέτωπο. Οι στρατιώτες ήταν εκκλησία. Είναι γνωστές οι αφηγήσεις για τα οράματα των στρατιωτών με τη Θεοτόκο στο μέτωπο. Αυτές τις μαρτυρίες κάποιοι μπορούν να τις απομυθοποιήσουν, να τις εκλογικεύσουν και να τις απορρίψουν. Δεκτή η άποψή τους. Όμως το ότι οι στρατιώτες έβλεπαν τη Θεοτόκο και όχι κάποιο άλλο πρόσωπο δείχνει ότι οι στρατιώτες ήταν εκκλησία. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η γιορτή της Αγίας Κέπης από την 1η Οκτωβρίου μεταφέρθηκε στις 28 του μηνός με απόφαση της Συνόδου. Τα μοναστήρια έγιναν καταφύγια ανταρτών και οι ιερωμένοι, από επίσκοποι έως διάκοι, ο καθένας όπως μπορούσε συνεισέφερε. Όλοι. Όλος ο κύρος και ο λαός. Όλοι. 100%. Προφανώς όχι. Κάποιοι προτίμησαν τον ταπεινωτικό ρόλο του συνεργάτη του κατακτητή. Αλλά αυτούς η ιστορία δεν θέλει να τους θυμάται. Δεν τους ξεχνά, δεν θέλει να τους θυμάται. Ο λαός δεν θα τους φτιάξει αγάλματα, κανείς δεν θα τους τραγουδήσει. Όλοι θέλουμε να τους ξεχάσουμε. Σελίδες ανάτασης και ελπίδας από το φούντομα της αντίστασης στα βουνά της ελεύθερης Ελλάδας και στους δρόμους αδύλωτων πόλεμων. Σελίδες χαράς για τα πλήγματα των ανταρτών κατά των κατακτητών, για τις νίκες των συμμάχων στον Ανατολικό Μέτωπο, στη Βόρεια Αφρική, στις ακτές της Σικελίας και της Γερμανίας. Τόσα πολλά μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο. Τόσα πολλά ακόμα και αδιανόητα για αυτούς που τα έζησαν. Διαρκείς εναλλαγές ανάμεσα σε χαρές και λύπες, σε στιγμές ανακούφισης και ελπίδας και απέραντη πόνου και θλίψης. Αν στη σημερινή κρίση το αίσθημα της απογοήτευσης και της απελπισίας μας έχει κουράσει, ας αναλογιστούμε εκείνα τα χρόνια που είχαν το επιπρόσθετο, το έντονο αίσθημα του φόβου και της θλίψης, όση πίεση ασκούσε άραγε στις καρδιές των Ελλήνων. Και ήρθε μετά από 4 χρόνια η πολυπόθητη ελευθερία. Αλλά σε αυτό το πόλεμο ακόμα και οι ποινίκοι και οι ελευθέροι πανηγυρισμοί κράτησαν λίγο, πολύ λίγο, ούτε 2 μήνες, από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου. Όταν ακούστηκαν οι τυφλοί πυροβολισμοί κατά των διαδηλωτών στην πλατεία Συντάγματος και έπεφταν στο οδόστρωμα οι πρώτοι νεκροί του εμφυλίου. Ακόμη και αυτοί που τους εξήμνησαν και έγραψαν διθυράμβους για την ηρωική και απροσδόκητα ωφέλιμη για την όλη έκβαση του πολέμου στάση τους, οι έως τότε συμμαχοί τους, πριν να στεγνώσει το αίμα των ηρώων που τόσο τάχα τις θαύμασαν, τόσο σύντομα και τόσο αντίστακτα, τους κατήφθηναν σε έναν άλλον οδυνηρότερο πόλεμο, σε ένα φρικτό αλληλοσφαραγμό. Τόσο σύντομα. Προτού πάρουν μια ανάσα. Τόσα πολλά και αδιανόητα. Βέβαια, για να πούμε την ιστορική αλήθεια, η Ευρώπη ήταν συνεπής στη στάση της απέναντι στην Ελλάδα. Από την εποχή του Καρολομάγου μέχρι σήμερα. Και αν θέλετε, από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έχετε αναλογιστεί ότι ενώ το όνομα Κωνσταντίνος είναι λατινικό και μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν συνηθισμένο, γιατί μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή άρχισε να λιγοστεύει μέχρι που εξαφανίστηκε.
Στην Ευρώπη κανείς δεν ονομάζει πλέον τα παιδιά του Κωνσταντίνου. Πάντα υστερόφωνοι έως και εχθρική η στάση απέναντι στους αιρετικούς, ανυπότακτους και ιδιότροπους Έλληνες, με μόνη φωτεινή εξαίρεση το κίνημα του φιλελληνισμού, που οφειλόταν με τη σειρά του στο κίνημα του ρομαντισμού, που ήταν το παραστράτημα του ορθολογισμού, και πάει λέγοντας, του ορθολογισμού, που είναι το βασικό στοιχείο του πολιτισμού τους. Πώς είναι οι Έλληνες που πλήρωσαν με τη ζωή τους την περιπέτεια της κατοχής? Στο ερώτημα αυτό δεν έχει υπάρξει έως σήμερα οριστική και συγκεκριμένη απάντηση. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία είναι μερικού χαρακτήρα και δεν καλύπτουν όλες τις περιοχές διαβίωσης και δράσης του ελληνισμού κατά τη διάρκεια του πολέμου στον εργατικό χώρο και στο εξωτερικό. Ούτε όλα τα πεδία του θανάτου, της πείνας, της αντίστασης των αντιπίνων, της εχμαλωσίας, της ομοιρίας, του ολοκαυτώματος στις καταπεριόδους περιοχές ευθύνης των κατακτητών. Σύμφωνα με τα πιο συντηρητικά στοιχεία, η καταποσύγκριση απώλειας των Ελλήνων ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο, δηλαδή φτάνουν το 7% του πληθυσμού. Το αποτελεί και ένα από τα υψηλότερα ποσοστά όλων των εμπολέμων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υψηλότερο τίμημα. Υψηλότερο το αγαθό που προάσπισαν. Αδιαπραγμάτευτη η ελευθερία. Αδιαπραγμάτευτη η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Το ανθρώπινο πρόσωπο. Την ανθρώπινη υπόσταση. Θυμάμαι, γράφει ο Σεφέρης, τη μέρα που μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Το πλήθος του ζητοκράβγαζε στην οδό σταδίου, σώπασε ξαφνικά και έπειτα άρχισε να τραγουδά με μια βαριά και μεγάλη φωνή. Υπερμάχο στρατηγόντα νικητήρια. Αυτό και μόνο. Αλλά αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταλάβει κανείς πως ο πόλεμος τούτος δεν ήταν σημερινός ούτε χτεσινός. Ήταν ο αιώνιος πόλεμος για την ανθρώπινη αξία. Σας ευχαριστώ.